Α, κυρία Χόρστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ανοίξτε την κάμερα. Ανοίγω. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Βάζω να πιω λίγο τσιμπουράκι. Ελπίζω να μην πειράζει. Τσιμπουράκι. Μόνο ρούμι από την Κούβα. Όταν το πούμε από κοντά θα σας φέρω. Στην υγειά μας. Την υγειά μας. Ωραίο. Την υγειά σας. Δανάη, ποτέ με το καλό σαν πάρεις? Πιθανόν την επόμενη εβδομάδα. Για το εξωτερικό, έτσι? Ναι, ναι. Αχ, κάτι έγραψε. Α, κύριε Βίλιν, ξέχασα ότι είστε εδώ. Όχι, είμαι παιδί της θάλασσας. Δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά. Δεν βρίσκω κάποιο νόημα. Εννοείται, ο καθένας πρέπει να ασχολείται με τα πολιτικά, για κυρίως με τα κοινωνικά. Γιατί... ναι, οι γνώμες δίστανται. Σχετικά με αυτό μπορούμε να περιμένουμε λιγάκι. Δηλαδή το άρθρο μπορεί να ανεβεί πιο μετά. Δεν νομίζετε? Γεια σας! Πέτρα, τι κάνεις? Ωρίτσι. Πέρα, Πέτρα. Βλέπω εσείς εδώ διασκεδάζετε και εγώ όλη μέρα με τη μάσκα. Να πιείς και εσύ κάτι στο σπίτι. Έχεις καιρό να μας δεις. Δεν προλαβαίνω. Τώρα έφτασα στο σπίτι. Θα έρθω όμως να σας δω το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Να σου πω, πατέρα. Ναι. Τι έκανες πάλι στον υπολογιστή και μου έρχονται όλα τα email σου? Είδες κάτι, κάποιο καινούριο? Το τελευταίο που σου ήρθε ήταν σήμερα το πρωί. Και? Δεν το άνοιξα. Ωραία. Θα πρέπει να το κοιτάξω. Συγχωρέστε με. Έχω νέα για την πόλη μας. Τι είδες νέα? Μια μεγάλη αποκάλυψη, Κατερίνα. Και την έκανες εσύ? Φυσικά εγώ. Ας μου πούνε τώρα ότι όλοι είναι στη φαντασία μου. Δεν θα τολμήσουν. Τι συμβαίνει, καλέ? Λοιπόν, βασικά, τι κρίμα που δεν είναι ο αδελφούλης μου εδώ, να τα ακούσει κι αυτός, αλλά δεν πειράζει. Δεν υπάρχει γενική γνώμη ότι η πόλη μας είναι υγιεινή? Ναι. Κι εγώ ίδιος είχα γράψει ένα άρθρο γι' αυτό στο site της Φωνής του Λαού. Όμως, τα λουτρά είναι μολυσμένα. Όντως. Κάτσε, χάθηκα. Τι είπες? Είναι μολυσμένα, Κατερίνα, είναι μολυσμένα τα λουτρά. Δες. Όλες οι ακαθαρσίες μολύνουν το νερό στο διοικητικό σωλήνα του Ιδρύματος. Και μπείτε στη θάλασσα, εκεί που βρίσκονται τα λουτρά. Μετά από πολλές περιπτώσεις ασθενειών, από τα άτομα που πήγαιναν στα λουτρά, άρχισαν να ερευνώ το θέμα και να αναλύω το νερό με τα μέσα που διαθέτω. Γι' αυτό ήσουν στο γραφείο σου όλη μέρα. Δεν μπορούσα όμως να πάρω όλο το βάρος εγώ. Γι' αυτό έστειλα στο πανεπιστήμιο το πόσιμο και το θαλασσινό νερό. Και αποδείχθηκε ότι υπάρχουν εκατομμύρια μικρόβια. Το νερό μας είναι απολύτως βλαβερό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μα γιατί δεν είπες τίποτα νωρίτερα? Γιατί, ρε Θωμά, δεν είπες κάτι στην οικογένειά σου? Για να μην πας και τα πεις στον μπαμπάκα σου, Κατερίνα. Τέλος πάντων, δεν με άκουσε κανείς τότε, αλλά θα με ακούσουν τώρα. Θα στείλω και email. Θα κάνω τα πάντα αν χρειαστεί. Βρε μαμά, άστα λίγο αυτά τα πιάτα. Έλα να μιλήσουμε, δεν έχω πολύ χρόνο. Κορίτσι μου, πλένω τις κούπες του πατέρα σου. Σε λίγο θα μπει και ο θείος σου. Έτσι είπε. Μίλησα και με τον Χόφσταν και κατάλαβα πως τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι περίμενα. Μου έδωσε και την άδεια να δημοσιεύσω στο site, αν χρειαστεί. Τι εννοείς, Θωμά? Κάτι δεν μου κολλάει. Έχεις σκεφτεί όλα? Κατερίνα, είναι ανακούφιση να νιώθεις
ότι περπατάς χέρι-χέρι με τους συμπολίτες σου. Μπράβο, ρε πατέρα. Και όλα αυτά γιατί ενδιαφέρομαι για το καλό του τόπου μας. Να πει εμένα εχθρό του λαού, εμένα. Αλλά όχι, μα αδερφός σου, ψυχική μου ηρεμία. Μα αδερφός σου έχει την εξουσία στα χέρια του. Κι εγώ έχω το δίκιο με το μέρος μου, Κατερίνα. Ναι, αλλά σε τι ωφελεί το δίκιο, χωρίς τη δύναμη. Πιστεύεις ότι σε μια ελεύθερη κοινωνία το δίκιο δεν είναι δύναμη? Θωμά, δεν νοιάζεσαι για τίποτα. Εγώ δεν νοιάζομαι για τίποτα. Θα τα βάλεις δηλαδή τώρα και με τον αδερφό σου. Τι άλλο να κάνω? Να αρνηθώ τα πιστεύω μου? Αφού δεν θέλουν να το κάνουνε, ας τους. Κατερίνα, δώσε μου λίγο χρόνο και θα τους επιβάλλω τη γνώμη μου. Θωμά, θα χάσεις τη δουλειά σου. Υπερβάλλεις και δεν ξέρεις τι λες. Ανάθυνα το κάθε πείτε. Να μου λέει εμένα τι θα κάνω και τι δεν θα κάνω, θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος. Καταλαβαίνεις? Θα χάσεις τη δουλειά σου και θα χάσουμε και το σπίτι μας. Εάν αυτό θέλεις, τι να σου πω? Κατερίνα, θέλω αύριο να κοιτάω τα παιδιά μου κατάματα και να ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για αυτά. Κατερίνα, δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά από την αλήθεια και το ψέμα. Δεν ξέρουν το λάθος και το σωστό. Είναι γελίο. Μπορεί να είναι γελίο, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να φύγουμε. Δεν μπορώ να σου πω όμως κάτι άλλο. Γεια σας. Κορίτσι μου, σχόλασες? Με σχόλασαν. Και εμένα. Τι εννοείς? Η κυρία Μπούς μου ανήγγειλε σήμερα το πρωί την πάυση μου και θεώρησα καλό να φύγω την ίδια στιγμή. Δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Καλά ήταν. Η κυρία Μπούς και αυτή ένας τόσο καλός άνθρωπος να σου το κάνει αυτό? Μητέρα, δεν φταίει η κυρία Μπούς. Είδα πόσο πολύ στεναχωρέθηκε. Είναι τόσο καλός άνθρωπος. Απλώς δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Φυσικά. Κανείς δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Συνέβη και κάτι ακόμα που πρέπει να σας πω. Σήμερα το πρωί ήρθαν στο γραφείο της Διευθυντρίας 3 επιστολές. Ανώνυμες φυσικά. Ναι, ανώνυμες. Οι δύο από αυτές μιλούσαν για... Ήταν βασικά από έναν άνθρωπο, ο οποίος έβγαινε μέσα στο σπίτι μας και αποκάλυψε κάποιες φιλελεύθερες ιδέες, τις οποίες έχω πει. Και δεν αρνήθηκες τίποτα φυσικά? Εννοείται πως όχι. Άλλωστε, με την κυρία Μπούς έχουμε ανταλλάξει κατά καιρούς τέτοιες απόψεις. Απλά τώρα τις έμαθαν όλοι. Πάντα είχα στο νου μου ότι κάποιος θα μεταφράσει διαφορετικά τη φιλοξενία μας. Τέλεια, δεν μπορούμε να δούμε άλλο εδώ. Μάζεψε τα πράγματα. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνετε για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας συνοδεύσατε χθες μέχρι το σπίτι. Εσείς πώς καταφέρατε να φτάσετε? Με ακολούθησαν, μου φώναζαν, μου πετούσαν υπονοούμενα, αλλά ευτυχώς δεν μ' ακούμπησαν. Είναι γελίο. Δεν αντρέπεται κανείς. Εμένα μου έριξαν πέτρες. Για την ακρίβεια, πετραδάκια. Πάλι καλά ήταν μόνο αυτό.
Είναι κρίμα όμως. Αν σκεφτεί κανείς πως η πλειοψηφία της πόλης θέλει το κακό της. Αν θέλω να γίνω εγώ εχθρός του λαού, θα γίνω ο εχθρός του λαού. Το Θωμά, να μην το ξαναπείς. Κατέρι, να μην είσαι τόσο βέβαιη. Είναι γελοί αυτοί οι άνθρωποι, πατέρα. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν το λάθος. Ίσως να έχετε δίκιο. Ίσως τότε να είναι αργά. Αλλά τους αξίζει. Να βυθιστούν στο βούρκο τους. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το πότε θα φύγουμε. Πάνω σε αυτό ήθελα να σας μιλήσω. Το πλοίο θα φύγει κανονικά. Εγώ όμως όχι. Τι εννοείτε? Σας απέλυσαν και εσάς? Ναι. Πώς είναι αυτό δυνατό? Δηλαδή, ο ανώτερός σας δεν ήταν ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της πόλης μας? Θα μπορούσε να κάνει κάτι. Αν εννοείτε τον κύριο Βίκ, μου είπε ότι θα έκανε τα πάντα για να με κρατήσει τη θέση του άμα ήταν στο χέρι. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Όχι, δεν μπορεί να κρατήσει ανθρώπους που λένε ανοιχτά τα πιστεύω τους. Είναι ανήθικη. Είναι ανήθικη και ηλίθιοι. Αν δεν είχατε πει σε τόσο κόπο να μας φέρετε μέχρι εδώ, στο σπίτι, δεν θα είχατε μπει σε τέτοιο. Δεν μετανιώνω ποτέ για τις πράξεις μου και θα το ξαναέκανα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως να ξέρετε. Σας το υπόσχομαι ότι θα φύγετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα κάνω τα πάντα για να φύγετε.